Ξεκίνησε από την Παρασκευή 5 Μαΐου το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Μαΐου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το συγκεκριμένο συνέδριο που διοργανώνεται ξανά ύστερα από 18 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί το μεγαλύτερο φοιτητικό ιατρικό συνέδριο και πρόκειται για την κορονίδα των συνεδρίων της φοιτητικής ιατρικής κοινότητας. Το 29ο ΕΣΦΙΑ οργανώνεται μετά από 18 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, αποτελεί το Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής. Έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν μόνο το 1999 και το 2005 στην πόλη μας και ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς και η διεκδίκηση της διοργάνωσής του, αλλά και η πραγματοποίηση, γιατί προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας η πραγματοποίηση. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο φοιτητικό ιατρικό γεγονός. Έχουμε πάνω από 1.800 εγγεγραμμένους αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην Αλεξανδρούπολη και παρακολουθούν τις εργασίες του συνεδρίου. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε 9 παράλληλες αίθουσες στο ξενοδοχείο Αστήρ Εγνατία. Έχουμε 3 live χειρουργία, 59 workshops τα οποία τρέχουν, την Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Και γενικότερα έχει προσελκύσει πλήθος και γιατρών και καθηγητών και ομιλητών από το εξωτερικό στα πλαίσια του 17ου Διεθνούς Φόρουμ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας, πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μας και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και τις επόμενες ημέρες. Σκοπός του 21ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας είναι η συνεργασία με συγκεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, αλλά και με ομάδες φοιτητών από τις ιατρικές σχολές και άλλες σχολές των επιστημών υγείας τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, προκειμένου να υπάρξει γόνιμη ανταλλαγή ιδεών και διεπιστημονική συζήτηση. Γενικότερα το συνέδριο είναι φοιτητικό, οπότε οι περισσότερες στρογγυλές τράπεζες και οι προφορικές ανακοινώσεις καθώς και τα υπόστερς οργανώνονται από φοιτητές, σε συνεργασία πάντα όσο επιβλέπουν δηλαδή είναι κάποιος καθηγητής και για την επιστημονική εγκυρότητα των όσων αναφέρονται. Ωστόσο στα πλαίσια ειδικά του 17ου Διεθνούς Φόρουμ αλλά και μιας αίθουσας η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στις επιστημονικές εταιρείες και στους συνεργάτες μας, εκεί συμμετέχουν τόσο γιατροί όσο και απόφοιτοι όσο και επιστημονικές εταιρείες.